Κατερίνα, ορίστε. Εδώ πέρα μπούσε τώρα στην άκρη της Καλύμνου αυτή την Ανατολική. Και κάθεσαι σε ένα πολύ, πολύ όμορφο μέρος. Από αυτή τη μεριά της Καλύμνου θέλω να δώσει ένα χαιρετισμό στον κόσμο που θα μας δουν, και τους Καλύμνιους και τους άλλους που θα μας δουν σε άλλα μέρη, Αυστραλίες, Αμερικές. Στον κόσμο να είναι όλος ο κόσμος καλά και ο Χριστός να τους βοηθά να έρχονται έτσι στην πατρίδα, να τους βλέπουμε και να βλέπουν και τον τόπο τους που μεγάλωσα και ξενιτεύτησα. Δεν ξέρω τώρα για ποιους λόγους βέβαια. Ναι. Ο κάθε άνθρωπος ξενιτεύεται. Αλλά να μην ξεχνάνε τον τόπο τους, έτσι. Βέβαια. Και να γυρνάνε πίσω. Και να γυρνάνε πίσω, βέβαια. Εσύ φοβάσαι την κρίση αυτή, τη φοβάσαι. Εδώ που είμαστε δεν φοβούμαστε κρίση. Αυτό είναι. Γιατί είμαστε σε εξοχή που έχουμε τα ζώα μας, τις κότες μας. Μπορούμε να σκάψουμε και κάτι, ας πούμε, να φυτέψουμε. Άρα και οι πιο νέοι πρέπει να ξαναγυρίσουν στα παλιά, έτσι. Στην πόλη είναι τα δύσκολα, στις πόλεις, στις πολιτείες τις μεγάλες. Θα δυσκολεύεται ο κόσμος. Το μήνυμά σου είναι πολύ σημαντικό, το που λες, Κατερίνα, από εδώ. Από την άκρη της Καλύμνου, από την άκρη του Ανατολικού Αιγαίου. Ναι. Εδώ στα Δωδεκάνησα. Πολύ χαιρόμαστε που σε βλέπουμε και σε μια χαρά. Και δίπλα είναι ο αγαπητός σου σύζυγος, ο Μικές. Εδώ είναι. Ο Μικές, ο οποίος... Μικέ, βγαίνεις ακόμα στα βουνά με τα ζώα, βγαίνεις. Πάω καλά εγώ πάνω στα βουνά. Βγαίνεις, έχεις ζώα. Έχω καμιά 200, αλλά τώρα πλέον γέρασα, δεν μπορώ να πιένω συνέχεια κοντά. Πόσο είχε πεις, 60. Όπα. Τα 60 τα πιέσες. Ναι, 60, καμιά 30 είμαι. Σαν 150 χρονών. Πόσο είμαι και τώρα. Ορίστε. Πόσο χρονό είσαι. 86, μόνο 86. 86. Ναι. Μια χαρά είσαι, Μικέ. Τα ζώα τα καταφέρνεις, εντάξει. Τα βολεύω, ψηλά χαμελά. Ψηλά χαμελά. Κανα τυρί κάνεις. Τυρί εμπορώ. Εμπορώ να αρμαίω. Εγώ ήρμαι από πολλές χατσίες, δεν μπορώ τώρα. Κατάλαβε. Ναι, ναι. Και τώρα αγοράζω με το παθί και τρώμε τη ράτσα. Μάλιστα. Και το ένα τραγουδί από φίλου μου τον Μπελά. Πες μου ένα τραγουδί, Κατερίνα. Δεν είμαι σε διάθεση εγώ να τραγουδήσω. Δεν είμαι σε διάθεση εγώ να τραγουδήσω. Μαχή Παναγιά μου, Πανά, αχ Παναγιά μου. Χατήρι τούνι, η κούλα μας πάλι θα τα αρχίνησω. Δεν έχω αέρα. Μια χαρά πας, είναι έξι. Παναγιά μου, Πανά, αχ Παναγία, βαχή ο ξενοσύστη, η ξενιτιά δεν πρέπει να πεθαίνει. Είναι ο ξενοσύστη, η ξενιτιά δεν πρέπει. Βαχή, γιατί το χώμα είναι βαρύ και η πλάκα είναι ξένη. Α, γιατί το χώμα είναι βαρύ
Κι η πλάκα είναι ξένη. Κατερίνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό που πες στο τραγούδι έχει μεγάλη σημασία και αξία και θα το ακούσουν πολλοί άνθρωποι και θα συγκινηθούν και εντός και εκτός Ελλάδος. Είναι. Τα λόγια που είπες είναι σοφά, Κατερίνα, και έχουν βαθιά, βαθιά νοήματα. Και να είσαι καλά. Και εσείς να είστε καλά, Νικόλα. Χαρήκαμε πολύ που σε είδαμε, έστω για λίγο τώρα. Αλλά υποσχόμαστε να έρθουμε μια άλλη στιγμή, μέρα. Μια άλλη στιγμή να είναι στην μέρα, ησυχία, μοναχή μας. Μοναχή μας, εδώ να πούμε ένα γιοκύρ Μιχές. Αν μας πάρει, αν μας πάει και λίγο πάρα να δούμε τα ζώα. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Και βοήθεια σας ο Άγιος Πέτρος. Αμήν, αμήν, βοήθεια σας όλο τον κόσμο. Ο Άγιος Πέτρος να βοηθά όλους τους ξένους, να τους έχει καλά και να τους αξιώνει να έρχονται πάλι στο, ο κάθε ένας στον τόπο του. Να είσαι καλά, Κατερίνα, ευχαριστούμε. Παρακαλώ.